Συνολικά έχουν συλληφθεί 18 πρόσωπα σε όλες τις πόλεις, αρχίζοντας πρώτα από την Πάφων, σημαντική η σύλληψη του 30χρονου μετά από συντονισμένη επιχείρηση στο χωριό Μάντρια. Όσον αφορά τη Λευκοσία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι έγιναν επίσης έρευνες σε 76 οχήματα με 102 πρόσωπα και βεβαίως στη Λεμεσό μια ευρεία επιχείρηση χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί, η σύλληψη 9 προσώπων, εκείνων των οποίων καταγράφεται και έχει ιδιαίτερη σημασία μεταξύ άλλων, είναι ο εντοπισμός ποσότητας ναρκωτικών σε κάποια πρόσωπα και το γεγονός ότι είχαν εντοπιστεί σε 2 υποστατικά κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και κάμερες ασφαλείας που κατάγραφαν σε δημόσιο μέρος και εξετάζεται υπόθεση σε σχέση με παράβαση των σχετικών προνοιών της νομοθεσίας. Όσον αφορά τη Λάρνακα, έρευνες επίσης σε διάφορα υποστατικά, έχουν συλληφθεί 3 πρόσωπα ηλικίας 50, 30 και 55 ετών σε σχέση με για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία. Φέρεται τα συγκεκριμένα πρόσωπα προσπάθησαν να πείσουν 40χρονο παραπονούμενο να αποσύρει συγκεκριμένη υπόθεση η οποία βρίσκεται ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας.